Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το επιστρέφει πίσω στο ραντεβού του την αρχή της εβδομάδας, λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Χιλιάς Παναγιωτήδης και Αντώνης Τσακαλέας. Θα βάλουμε κάτω. Γιώργος Παναγιωτήδης. Α, Χιλιάς είπα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Λογικό είναι. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό το μπέρδεμα. Η εβδομάδα ξεκινάει. Δύο Παναγιωτήδες στο ίδιο team. Η εβδομάδα ξεκινάει με Σαρδάμ. θα το δω στο VAR. Αλλά μπορεί και πάλι να το κάνω. Δεν πειράζει. Μου Σίντερ το πέναλτι. Αυτό δηλαδή. Πώς σε βάζω κατευθείαν στο θέμα, να ξεκινήσουμε έτσι, ναι. Ναι, ναι. Ιταλία να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν το τελευταίο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Μας έμεινε ο τελικός της Τετάρτης του Europa League και ο τελικός βεβαίως του Σαββάτου του Champions League. Έπεσε η αυλαία στην Ιταλία χωρίς αλλαγή στη βαθμολογία στο φινάλα των αγώνων, γιατί μέχρι την ώρα η προσπάθεια της Ίντερ να μην βγει στην τετράδα. Η μεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες 5 αγωνιστικές στέφτηκε από αποτυχία. Το πάλεψε. Δεν τα κατάφεραν τελικά. Όχι, δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα. Το πάλεψε όσο μπορούσε. Ίντερ μέχρι το τέλος. Ναι. Έκανε τα πάντα. Ναι, όπως λέγεται το σύστημα του Νεκλειδίου. Έχασε πέναλτι. Όπως λέγεται το σύστημα του Νεκλειδίου, σκίσαν όλα τα τυχεία γιατροί μέχρι τέλους. Ακόμη και στο τελευταίο παιχνίδι, είδες. Έχασε πέναλτι. Πήγε να βάλει αυτόν τον γκολ και τη πήγε μπάλα στο δοκάρι. Τι άλλο να κάνει. Γι' αυτό σου λέω τίμια, το πάλεψαν. Το πάλεψαν μέχρι τέλους. Δεν μπορώ να του πω τίποτα. Κρίμα γιατί είναι πολύ όμως με τέτοια χθεσινή εμφάνιση να πέφτει τελικά στην ισοβαθμία. Θα μπορούσε να σωθεί η Έμπολη. Και η Αταλάντα πήγε να αυτοκτονήσει με το 0-1 και ο Μπεράρντι πήγε να του κάνει το χουνέρι. Αλλά μετά και με το αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο μέρος καθάρισε εύκολα. Όντως, είχαμε τελικούς ανόδους στην Αγγλία σήμερα. Έχουμε τον τελικό της για την ομάδα που θα είναι στην Premier League. 200 εκατομμυρίων ευρώ. Για να καταλάβετε λίγο τι σημαίνει η Αγγλία, έτσι. Το Σάββατο είχαν την άνοδο στην τρίτη κατηγορία, την Κυριακή είχαν την άνοδο στην πρώτη και στην δεύτερη κατηγορία και Δευτέρα μεσημέρι βάλαν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Το θεωρητικά πιο εμπορικό του παιχνίδι. Θα μου πεις βέβαια από το να έχουν φιλάθλους της Aston Villa στο Λονδίνο και να γίνεται ένας ψιλοχαμός. Κυριακή προτίμησαν τους φίλους Σάντερλαντ. Σου λέει, να έρθουν λίγο. Σάντερλαντ, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έτσι. Ναι, το πάλεψε, αλλά στο φινάλε. Το αυτογκόλ προηγήθηκε η Σάντερλαντ, έτσι. Της Τσάρτον. Ναι, κάποιο ουδέτερο θα πει η απονομή δικαιοσύνη για αυτόν τον γκολ που μπήκε. Ναι, ότι, που γύρισε το μάτι. Γιατί στο 5 η Σάντερλαντ δέχεται γκολ από τον αμυντικό να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα και ο τερματοφύλακα να μην τη σταματάει με το πόδι. Ναι, γίνονται αυτά. Και την τραμμύρη του κύριου Ντίν να παίρνει την άνοδο στο 119. Ναι. Και σήμερα θα έχουμε το μάτι σε αυτήν την τελικού το Σάββατο. Σε Γερμανία, Ισπανία και Πορτογαλία. Δεν είχαμε πολλά, αλλά είχαμε σημαντικά. Ναι. Μπράβο, ναι. Σημαντικά και συναρπαστικά έτσι όπως έγιναν. Ειδικά χθες στην Ιταλία, βραδιά ήταν για όποιον άφησε τις εκλογές και προτίμησε να δει Σέρια Α. Ναι. Την ίδια στιγμή εμείς κλείσαμε την Παρασκευή με Χιμένεθ. Και ερχόμαστε με Καρδόσο. Έχουμε και αυτά τα ελληνικά. Κατά τα άλλα, κάποια μεταγραφή, κάποιο μπαμ, μπούμ ή περίεργο παράξενο που να προσθέθηκε το Σαββατοκύριακο δεν μου έρχεται. Πρόχειρο. Ουσιαστικά δεν. Πάνω κάτω αναμενόμενες ονοματολογίες στον ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε πάρα πολύ ήσυχο επίπεδο. Νομίζω όταν τελειώσουν και τα θέματα των ανανεώσεων, ποιοι θα μείνουν, ποιοι όχι τώρα, με Κάνια Σάχοφ να ξεκαθαρίσει. Αν και με Σάχοφ μάλλον ξεκαθάρισε, έτσι. Δύσκολα θα έχουμε αλλαγή. Με Κάνια να τελειώσει το θέμα και με Κάνια και νομίζω μετά θα περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα προκύψει. Ο Βαλμπουένα έρχεται σήμερα για τον Ολυμπιακό. Κλείνει και αυτό το θέμα οριστικά. Ναι, ξέρω το απόγευμα. Λοιπόν, ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Πάμε στην Ιταλία. Εκεί που τελικά πριν από λίγο καιρό ο Γιώργος συζητούσαμε για την περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας της Χετάφε και της Αταλάντα στους ομίλους του Champions League. Η Χετάφε δεν άντεξε στο φινάλε. Η Αταλάντα άντεξε στο φινάλε. Σε μια σεζόν η οποία την βρίσκει στην τετράδα του πρωταθλήματος. Ναι. Μια επίθεση εξαιρετική. Την καλύτερη στο πρωτάθλημα, καλύτερη και από τη Γιουβέντους. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, για να έχει την καλύτερη επίθεση, αλλά να μην είναι πρώτη ή δεύτερη, λίγο στην άμυνα εκεί είχαμε κάποια προβλήματα. Υπήρχαν τα προβλήματα. Εντάξει, κάπου θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Για να έχει καλύτερη επίθεση και να βγει πρώτο, κάπου το κάνει. Έτσι.
και την Ίντερ να κλείνει την τετράδα σε μια βραδιά στην οποία η Ρώμα αποχαιρετούσε τον Ντερόσι και ήλπιζε σε ένα θαύμα που δεν έγινε. Η Μίλαν ήλπιζε και αυτή στα θαύμα, το οποίο τελικά πήγε να γίνει στο δικό της παιχνίδι. Ναι. Τελικά τόσο σε παίρνοντας πέναλτι θαύμα. Άλλο και αυτό. Με το VAR να δίνονται τέτοια πέναλτι, δεν μπορώ να το εξηγήσω στην Ιταλία. Δηλαδή, προσπαθούν να μας πάρουν λίγο τη δόξα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει κουβέντα για το πόσο δεσμευτικό είναι το VAR στα μάτια του διαιτητή. Το για ποιο λόγο κοιτάζει ο διαιτητής το VAR. Αν παίρνει αυτό που λέμε, παίρνει απόφαση το VAR. Ναι. Το VAR δεν μένει καμιά απόφαση. Το VAR δείχνει στο διαιτητή το τι ακριβώς συνέβη σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικές οπτικές γωνίες από ό,τι το είδε αυτός, για να κρίνει εάν η απόφαση πέναλτι, η αρχική που πήρε, είναι σωστή ή δικαιολογείται. Τώρα εδώ, για τα χθεσινά τα παιχνίδια, έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές φάσεις. Και μάλιστα στη μία, στο πέναλτι της Ίντερ, που για μένα ξεκάθαρα δεν είναι πέναλτι, βρίσκει ξεκάθαρα πρώτα την μπάλα ο Ντραγκόφσκι, ο goalkeeper της Έμπολη. Βλέπει το VAR της και αποφασίζει πέναλτι. Ενώ στην άλλη φάση, στο Σπαλ Μίλαν, που υπάρχει μια πολύ έτσι, ελαφριά επαφή, να το πούμε. Ένα άγγιγμα. Ναι, και βουτάει ο επιθετικός της Μίλαν για να πάρει το πέναλτι. Επίσης, για μένα δεν είναι πέναλτι. Το δίνει χωρίς καν να δει το replay. Απλά τον ειδοποιούν από την αίθουσα του VAR ότι είναι πέναλτι και το σφυρίζει χωρίς να δει replay. Και εδώ το ερώτημα είναι πάλι σε αυτό που λες, ότι αν το VAR παίρνει την απόφαση, το πώς κρίνει ο ρέφερι την επαφή στο replay σε σχέση με το πώς την έχει δει εκείνο στον πραγματικό χρόνο. Και αν είναι ικανή δηλαδή η επαφή που στο replay σε αργή κίνηση φαίνεται να έχει προκαλέσει την παράβαση. Ναι. Θα πρέπει να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το VAR. Και το λέω αυτό γιατί θα έρθει εδώ και άμα είναι να φτάσουμε να λέμε ότι το VAR θα το βρούμε μπροστά μας, θα λέμε αυτή την έκφραση. Ναι. Δεν, δηλαδή... Κάτι πήγε λάθος. Το μεταξύ, το penalty center το χθεσινό δικαιώνει τον Κομίνη. Στο προχθεσινό το μπαράζ του Όφη. Είναι παρόμοια φάση. Μα γι' αυτό αρχίζει έτσι, και γελάει. Τώρα το συνειδητοποιώ. Ναι, και εμένα τώρα μου ήρθε η βλασιά. Είναι παρόμοια φάση. Το τάκλινγκ στην μπάλα και ακολουθεί επαφή και πέφτει ο επιτιθέμενος. Και το δίνουν με βάρεγγι. Δικαίωση Κομίνη, πανηγυρική. Όλοι εδώ οι ανίδιοι πέσαμε να τον φάμε. Τι να πεις. Λοιπόν, η επόμενη μέρα στην Ιταλία. Για την Ιταλία, ναι. Πριν πάμε στην επόμενη μέρα, είχε και ένα άλλο σημαντικό. Τελείωσε και αυτό το αναμέναμε, δεν άλλαξε κάτι. Ο Κουαλιαρέλα στα 36 του, πρώτο σκόρερ. Και ο Ρονάλντο στην πρώτη σεζόν εκεί, πολλοί θα περίμεναν να κάνει περίπατο, τέταρτο. Πίσω από Ζαπάτα που είχε 23 της Αταλάντα και από Πιόντεκ που τερμάτισε με 22. 21 έχει ο Ρονάλντο. Πρώτο σκόρερ, Κουαλιαρέλα με 26 γκολ, ναι. Και 8 ασίστ στα 36 του. Με του παππούλη. Είδε. Κουαλιαρέλα. Με θητεία παντού στην Ιταλία. Άμα σου πάει μια χρονιά. Ναι. Δεν βγάζω. Αυτό που λέω δεν αφαιρεί τίποτα από την ικανότητά του, έτσι. Αλλά ειδικά στο σκοράρισμα, άμα σου πάει μια χρονιά και νιώθεις ότι το έχεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν. Μπαίνουν όλα. Ναι. Δηλαδή, είσαι. Χάνει η ομάδα στα χαρτιά παιχνίδι και το χάνει 3-1. Ναι, σκοράρισμα. Θα βάλεις κι εσύ. Και σε εκείνο. Ναι. Έχεις το momentum, έχεις την αυτοπεποίθηση, τα έχεις όλα. Ναι. Και τσουλάει η χρονιά για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος να ξέρει ότι την είχε δείξει. Έτσι, παντού. Στην Νάπολη νομίζω έκανε τα καλύτερά του. Στη Γιουβέντους όταν χρειάστηκε εκεί έδωσε κάποια πράγματα. Όχι, απλά ένας τίμιος εργάτης. Πολύ ο οποίος τίμιος, ναι. Με αυτήν του την επίδοση στο φινάλε... Ουσιαστικά θα κάνει υποστολή σημείας με τον καλύτερο να δω το τρόπο. Έτσι. Στην Ιταλία λοιπόν, όσον αφορά τις ομάδες, από την τετράδα αλλάζει προπονητή η Juventus, αλλάζει προπονητή η Ίντερ. Ναι. Υπάρχει συζήτηση για το αν θα αλλάξει προπονητή η Αταλάντα ακόμα. Ναι. Γιατί δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό βέβαια. Ένα προπονητή που την οδήγησε μια τέτοια χρονιά να πάει τελικό κυπέλου, να τερματίσει την τετράδα, να βγει για πρώτη φορά στην ιστορία τη Champions League. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ίδιο. Ναι. Ο ίδιο του. Γιατί έτσι όπω είδα τα δημοσιεύματα, σαν να καταλαβαίνω ότι ξέρει, δεν έχουμε τίποτα με σένα, αλλά κάτι έχουμε στο μυαλό μα. Η Νάπολη μόνο δεν.
Δεν έχει τέτοια θέματα. Ναι. Στη Μίλαν ο Γκατούζο λέει ότι δεν μου έχει πει διοίκηση, θα αλλάξουμε. Οκ, okay, εντάξει, είναι και το Χιμένε δεν έχει πει τίποτα στην Ελλάδα. Η διοίκηση θα αλλάξει. Αλλά. Σηκώθηκε ο άνθρωπος, έπιασε το κινητό του, μπήκε στις σελίδες ελληνικές, να δει τα πρωτοσέλιδα. Και είδε ότι φεύγει. Ενημερώθηκε ότι χαιρετάει. Και είδε ότι. Και είδε ότι φεύγει. Ναι. Αυτά είναι θέματα. Έχει πολύ παρασκήνιο η Ιταλία. Στην Ίντερ πάντως έχουμε Κόντε, όπως όλα δείχνουν. Φεύγει πάλι την Παϊκόντε. Στην Γιουβέντους μάλλον τώρα για Σάρι δηλαδή πάμε. Τώρα δηλαδή άρχισαν τα δημοσιεύματα ότι δεν υπάρχει θέμα Γκουαρδιόλα. Ότι αρχίζουν οι μουγοί. Ναι, υπήρχε και δήλωση ενός στελέχους του Γιουβέντους σήμερα ότι το διέψευσε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο, ότι υπάρχει συμβόλαιο του Γκουαρδιόλα με τη Σίτη. Εντάξει, αυτά βέβαια πολλές φορές μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα, να είναι απλά για, να, για τα media. Μαζί σου. Αλλά αυτό δήλωσε, αυτό κρατάμε από αυτή την ώρα. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι μπορεί κάτι να έγινε. Ναι, να υπήρξε μια κρούση, λες. Δεν μπορεί να άφησαν τυχαία αυτές τις μέρες να περάσουν. Καμιά από τις δύο πλευρές. Ναι. Ίσως πήγανε, ίσως σαν να είπαν ότι ξέρεις τι, υπογείωσε δύο πλευρές, η Γιουβέντους και ο Γκουαρδιόλα, μήπως το δούμε. Ναι. Βγήκε προς τα έξω που σίγουρα δεν το ήθελαν. Κατάλαβαν ότι, γιατί παίζουν και αυτό ρόλο, κατάλαβαν ότι και δημοσιογραφικά κάθε πλευρά, πλευρά που το έβγαλε, κάτι θα είχε στο μυαλό της και κάπως θα μπορούσε να το στηρίξει όλο αυτό. Και στο τέλος φαίνεται πως το αφήνουν οι δύο. Ο Σάρι ακούγεται πιο έντονα από όλους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω. Εγώ περιμένω και τον τελικό του Champions League. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ποκετίνο και ανάλογα και με την έκβαση του τελικού. Δεν μου πάει ο Σάρι στη Γιουβέντους, δεν ξέρω γιατί. Σίγουρα πάντως, αν πάει ο Σάρι στη Γιουβέντους με τον τρόπο που παίζει ο Σάρι και στην Νάπολη και στην Τζέλση που πήγαν το εφαρμόσει φέτος σε μια χρονιά, πρέπει να αλλάξει τους χαφ του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει με αυτούς τους χαφ να παίξει αυτό το Σάρι μπολ που θέλει. Με ένα στυλ που είναι 4-3-3, που μπορεί να γίνει και ρόμβος. Δεν έχει τελικό για να το υποστηρίξει αυτό. Οπότε θα δούμε και μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ αν πάει ο Σάρι. Ο Σάρι να τα πάει καλά με τον Κριστιάνο. Και αυτό δύσκολο σημείο. Μου είναι κάπως. Να δούμε, γι' αυτό λέω, ας περιμένουμε ακόμη νωρίς. Και μιας και λέμε για προπονητές, σήμερα άρχισα να διαβάζω σενάρια και για πιθανότητα καταστάτη του Βαλβέρδε στην Μπαρτσελόνα. Ω, δεν έχω ιδέα. Δεν είδα καθόλου. Είδα σήμερα 4 ονόματα παίζουν δυνατά. Του Τενχάκ, του Άγιαξ. Ναι. Του Μπλάν. Του ναι. Κούμαν. Ναι. Και του. Ποιος ήταν ο τέταρτος? Ο Μαρτίνεθ της Εθνικής Βελγίου. Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Λοιπόν. Εγώ τον Κούμαν τον κόβω. Κόβεται. Έτσι. Γεια σου. Ναι. Χωρίς καμιά ανάλυση. Δεν μου. Καταρχήν, συμφωνείς με το να φύγει ο Βαλβέρδε? Εγώ γιατί δεν είναι σίγουρο αυτό ακόμη. Εγώ συμφωνώ να φύγει ένας προπονητής όταν οι περισσότεροι. Όταν γίνεται μια συζήτηση εντός ομάδας και επειδή αυτές οι ομάδες μιλάνε και με τα αποθετήρια, ναι. Και καταλαβαίνουν ότι η στήριξη δεν είναι, είναι λίγο πιο κάτω ακόμα και από το 70-30. Ό,τι κάτω από το 70-30 είναι σημαίνει ότι στην πρώτη στραβή θα πέσουν να το, το 30 θα φωνάξει. Ναι. Δεν θα πει απλά, σας τα έλεγα, θα φωνάξει. Και εκεί ισορροπείς. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη πλέον. Έχει χαθεί. Γι' αυτό ακριβώς. Δεν είναι θέμα του. Καλού ή κακού. Αναγκαίο να δείξει, να δείξει έργο. Ναι. Από λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό της Μπαρσελόνας στο Champions League, είχαμε πει ότι αυτός ο τελικός είναι ο τελικός της παραμονής του Βαλβέρδε. Όχι γιατί είχαμε καμιά μαντική ικανότητα, το λέμε ότι θα φύγει. Απλά η λογική λέει ότι ο Βαλβέρδε στον τελικό πήγε και είπε στους παίκτες του, όταν λέω παίκτες του, όχι τους παίκτες της Μπαρσελόνα, τους παίκτες του, αυτοί που ξέρει ότι τον στηρίζουν και θα τον ήθελαν, ότι μάγκες, αυτό πάμε να το πάρουμε. Δεν με νοιάζει, δεν ξέρω πώς, τι, θα δουλέψουμε, θα κάνουμε, αλλά αυτό να το πάρουμε. Ναι. Δεν το κατάφερε τελικά όμως και φαίνεται δεν, ότι. Δεν, και δεν του βγήκε με 2-0 ημίχρονο. Μπορεί να είχε καλύτερες ευκαιρίες η Μπαρτσελόνα από την Βαλένθια, αλλά αυτό που μένει είναι ότι και πάλι έφαγε δύο γκολ η Μπαρτσελόνα μέσα σε
10 ναι. λεπτά. Και δεν αντέδρασε ουσιαστικά. Άργησε να αντιδράσει, άργησε να κάνει τις ευκαιρίες. Και πάλι να... είχε μεγάλο χρόνο αντιδράσει. Ναι. Και προς το τέλος πίεσε. Το 80 10, μείωσε και. Χρόνο στο πρώτο ημίχρονο που και ολόκληρο το δεύτερο. Ναι. Άργησε όμως πολύ να βρει αντίδραση. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και στους δύο αποκλεισμούς της Μπαρτσελόνα από την Ρώμα και από την Λίβερπουλ για το διάστημα που πέρασε στα δύο δεύτερα παιχνίδια με το σκορ να είναι στο ένα γκολ και αποκλεισμός. Ναι. Εκεί που και στα δύο μάτς η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να βγάλει. Γενικά δεν δείχνει χαρακτήρα και προσωπικότητα. Αυτό είναι που της λείπει και σε τέτοια παιχνίδια αυτού του επίπεδου. Πάντως θα αλλάξουν πολύ και τα αποδυτήρια την Μπαρτσελόνα, επειδή λέγαμε για αυτά. Και γι' αυτό άρχισαν να γράφονται πολλά σενάρια ήδη. Πολλά ονόματα του Κουτίνιο, του Μτιτί, του Ράκητης, του. Ποιοι άλλοι. Αρκετοί πάντως είναι που θα αποχωρήσουν. Ο Μτιτί. Μάλλον εγώ τον έχω λίγο σε περισσότερο εκτίμηση. Είναι ένας πολύ καλός τόμπερ. Έως πάρα πολύ καλός. Στο Μουντιάλ είδαμε τι έκανε με τη Γαλλία. Στο Μουντιάλ είδαμε τι άλλο να κάνει. Από τους καλύτερους. Τελικό τους πήγε. Τους πήγαν τελικό. Είναι πέρα από τον γκολ. Και από τους πιο σταθερούς αμυντικά. Ναι, πέρα από τον γκολ στον ημιτελικό. Καλή λύση για την Γιουβέντους ο Ουμτιτί. Μια χαρά θα ήταν. Γυρνάνε και γυρνάνε το πονούς. Πολύ ωραία. Έχεις βάλει τη πετσετούλα εδώ, έχεις πάρει το μαχαιροπύρουνο και περιμένεις να κόψεις φιλετάκια από που είσαι. Έλα εδώ εσύ αγόρι μου που ήσουν. Μας κάνεις. Σε περιμένουμε. Μας κάνεις. Σε τσιμπάμε. Να δώσει και λίγο ταχύτητα στην άμυνα γιατί. Λοιπόν, έλεγα ότι βγάζω τον. Για τον προπονητή του Άγιαξ θα έλεγα ότι με ναι, τον Γιόν και Ντελίχτ εκεί μαζί. Ναι, ναι, να πάει λίγο σε στυλ project όλο αυτό, το, όλο αυτό που είχε στηθεί, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορώ να ακουστεί κάπως. Πάει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όχι, ξέρεις τι, όλο αυτό το εντός εισαγωγικών παραμυθάκι, το θα είναι τι ωραία που θα είναι να πάμε Μπαρσελόνα και Άγιαξ τον τελικό και αυτά που τελικά δεν έγινε. Ναι, τελικά δεν έγινε, αλλά να πάει σε μια συγχώνευση δυνάμεων, πώς να το πω. Ναι, ναι, ναι. Απορρόφηση. Μια ένωση εκεί. Υπάρχει ναι, η άβρα του Κρόιφ που του σκεπάζει όλους, κάπως έτσι. Όλο αυτό. Γιατί η Μπαρσελόνα μετά τους δύο, το επαναλαμβάνω, τους τρόπους ειδικά με τους οποίους αποκλείστηκε, δύο συνεχόμενες γωνίες από το Champions League, ψάχνει όραμα. Της φαίνεται δηλαδή ότι το πρωτάθλημα δεν την χορταίνει. Ναι. Ενώ αντίθετα την άλλη τη Ρεάλ, μετά από μια χρονιά στην οποία είχε λήξει από Φεβρουάριο, ακόμα και το πρωτάθλημα τη χορταίνει του χρόνου. Και στη Γερμανία είναι επιτυχημένη χρονιά για την Bayern. Με την κατάκτηση του Double. Με την κατάκτηση του Double είναι επιτυχημένη χρονιά. Ναι, μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη αυτή η χρονιά της Bayern. Ναι. Ναι, λες. Δεν έχασε τα πρωτεία στο πρωτάθλημα. Έστω και έτσι. Βάσει αποτελέσματος σίγουρα είναι επιτυχημένη. Στο κύπελο. Στην τελική εικόνα, ναι, ναι. Τι μας μένει. Στο κύπελο ούτως ή άλλως είναι αυτό το 19-23 δεν υπάρχει πουθενά. Ναι, να παίξει 24 τελικό και να κερδίσει το 19. Δεν. Αυτό. Τα λέει όλα. Ναι, ένα ποσοστό που δεν δηλαδή. Είναι μετρημένο στα κλωτινό σχέδια. Αυτό πρώτο του τελικού δεν του παίρνουμε, του κερδίζουμε, το εφαρμόζει μπάγκερ από όλα. Δεν μπορεί να του πει τίποτα. Γνώριζαν όλοι ότι πηγαίνουν σε μια μεταβατική χρονιά με τον προπονητή που είχαν. Ναι, το περίμεναν αυτό. Έτσι. Έστω και με άκοψο τρόπο τον κράτησαν. Γιατί άκοψε να βγαίνει και να κάνει συνέντευξη τύπου ολόκληρη και να λες στους δημοσιογράφους: γεια σας, ελάτε συνέντευξη τύπου σε τρεις ώρες. Να πηγαίνουν να τρέχουν. Όχι πως την άμυρη ευθυνών, απλά σου λέω: να πηγαίνουν να τρέχουν και να λένε: να σου λένε δεν υπάρχει κανένα θέμα, τι είναι αυτά που λέτε για τον Κόβατς, εσείς ξέρετε που τον κάνουν. Δηλαδή, όλοι οι δημοσιογράφοι δεν είχαν να κάνουν στη Βαυαρία. Ξαφνικά θυμήθηκαν να φάνε τον Κόβατς όλοι μαζί. Ναι, ναι. Και έβγαζαν και από την κοιλιά του μυθεύματα, μαζεύτηκαν σε. Εντάξει. Εντάξει, άμα δεν το θέλουν ή άμα θέλουν να τον κρατήσουν, μπορούν να τον κρατήσουν με άλλο τρόπο. Όχι να τα ρίχνουν. Ναι. Και για Bayern μονάχου αυτές οι τακτικές είναι. Δεν τις είχαμε για μεταβατική χρονιά, το να μην χάσεις τα πρωτεία στη χώρα σου, τα οποία τα έχεις και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, είναι σημαντικό. Ως μονόφθαλμος, επειδή η Dortmund απέναντι ένα μάτι είχε και αυτή και το έβγαλε. Έστω και έτσι. Το θέμα είναι το καλοκαίρι αυτό τι κινήσεις θα κάνει και με τα γραφικά Bayern, γιατί εκεί θα χρειαστεί ανανέωση στο roster σε μεγάλο βαθμό και πώς θα παρουσιαστεί στο Champions League κυρίως. Εκεί πρέπει να δούμε κάτι καλύτερο. Γιατί η Bayern φέτος δεν είναι μόνο το ότι έμεινε εκτός νωρίς, είναι και η εικόνα που είχε βγάζει ακόμη και στη φάση των ομίλων. Πολλοί την είδατε και λόγω του ότι είχε στον όμιλο της την ΑΕΚ
Και δεν ήταν εικόνα Μπάγκερ Μονάχου αυτή για φάση ομίλων Champions League, που άλλες χρονιές μοίραζε πεντάρες και εξάρες. Πριν πάμε στο διάλειμμα, ο Βαλβέρδε δύσκολα θα την παλέψει. Ο Αλέγκρι δεν την πάλεψε. Δεν την πάλεψε. Για τον Κόβατς. Μας μένει αυτό το. Ναι, είδες. Αφήνουμε αποσκεπτικά. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Έτσι. Το Champions League. Όχι, όχι. Και το Γέλα ανανέωσε. Ναι, μπράβο. Σωστό και αυτό. Αυτό πάλι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για αυτή την περίεργη φάση στην. Κάτι να ξέρουν, δεν μπορεί. Να φοβήθηκα να δώσω την αποζημίωση. Α, πάνε τηλέφωνο να μπράβο. Ξέρει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Το ανάλυση των Paris Press έχει πάρει σκυτάλη από τις 2 και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 3 το πρώτο μισό με τον Γιώργο Παναγιωτίδη. Έτσι. Ξαναπάω πάλι αλλού. Τον Γιώργο Παναγιωτίδη, ανοίξαμε λίγο την κουβέντα όσον αφορά την Ιταλία, την καρό σημαία που έπεσε χθες το βράδυ και τις επερχόμενες αλλαγές στους πάγκους των ομάδων, καθώς ακόμα και την. Που είπαμε και για την Αταλάντα, υπάρχει συζήτηση ως αλλάξει προπονητή παρά το γεγονός ότι έκανε μια από τις πιο πετυχημένες σεζόν της σύγχρονη ιστορία της, τουλάχιστον σίγουρα. Πρώτη φορά στο Champions League, αυτό και μόνο είναι τεράστια επιτυχία. Και σιγά σιγά συμπληρώνεται και το puzzle της φάσης των ομίλων του επόμενου Champions League. Έχουμε ήδη τις 25 από τις 32 ομάδες. Μπορεί σίγουρες. Την τρίτη, την τέταρτη το βράδυ να έχουμε 26η. Την Arsenal, αν το κατακτήσει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, άμα φτάσουμε με την Arsenal στις 26, θα μας μένουν μόνο 6 ομάδες. 6 στην Ελλάδα. Και τα δύο από αυτά τα διεκδικούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Δύο ελληνικές δηλαδή. Mm. Καταλαβαίνετε όμως πόσο δύσκολο είναι. Έτσι, από τα 6 που απομένουν, τα δύο να τα πάρουν ελληνικές ομάδες. Ακόμη και το ένα να το πάρει ελληνική ομάδα. Τα δύο από τα 6 να καταλήξουν στην Ελλάδα, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Καταλάβει λίγο κανείς τι ξεκατάρισμα γίνεται και πόσο πίσω έμεινε η Ελλάδα σε βαθμολογία τα τελευταία χρόνια ως χώρα στην UEFA. Λέγαμε λοιπόν για το γεγονός ότι πολλοί προπονητές, παύλα πρωταθλητές στις χώρες τους εγκαταλείπουν τη θέση τους ή τους εγκαταλείπουν από τις θέσεις τους κυρίως λόγω της αποτυχίας του Champions League. Η Παρή όμως ανανεώνει τον γιατί κατάφερε να διατηρήσει μια σταθερή πορεία όπως όλα αυτά τα χρόνια μας έχει συνηθίσει. Ναι. Να μην κάνει κάτι το διαφορετικό. Και πάλι πήρε περπατώντας το πρωτάθλημα στη χώρα της και πάλι βρήκε τρόπο να αποκλειστεί θεαματικό και πάλι από το Champions League. Η αλήθεια είναι δεν έχω παρατηρήσει, δεν έχω κάτι να ψάξω λίγο καταγραφές, ρεπορτάζ, δημοσιεύματα από Γαλλία ή από Γερμανία τέλος πάντων που θα ασχολούνται λόγω Τούχελ. Με το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Παρή. Την όλη κουβέντα που πήγε να ανοίξει και πάντα θα βρίσκεται στο προσκήνιο σε αναφέρω ότι θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι τα μεγάλα της ονόματα. Ο Μπαπέ και ο Νέιμαρ. Ο Νέιμαρ που είναι σε άλλη φάση από τον Μπαπέ. Ο Μπαπέ μόνος του άνοιξε θέμα μήπως κάνει λέει, το επόμενο βήμα ή εντός Παρή ή εκτός Παρή. Γενικότερα αυτό που κατάλαβα ότι είπε ο Μπαπέ είναι σαν να είπε είμαι έτοιμος να γίνει κάποια ομάδα ή η Παρή κάποια άλλη η τάδε του Μπαπέ. Ναι. Σαν είπε αυτό. Και δεν ξέρω πόσο καλό ακούγεται αυτό. Αν να μου πεις όταν είσαι σε αυτήν την ηλικία παγκόσμιος πρωταθλητής ήδη όταν ασχολείται όλη η Ευρώπη μαζί σου ως το top ταλέντο της ηλικίας και όλα αυτά. Αλλά πολύ νωρίς το θέλει αυτό στην καριέρα του ίσως. Και τι να ζητήσει, θα μου πεις. Να πει τι. Εντάξει, αν πάει σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα για παράδειγμα, δεν μπορεί να απαιτήσει κάτι τέτοιο ο Μπαπέ. Θα μου πεις, αν πάει στη Ρεάλ, ποιος θα έχει δίπλα του, έτσι όπως θα γίνει η Ρεάλ από τη νέα σεζόν. Εκεί θα μου ταιριάζει πάντως, εμένα εκεί θα μου έκανε. Και με τον Ζιντάν προπονητή. Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρόπτικη. Για την Μπαρτσελόνα δεν νομίζω. Καταρχήν, εντάξει, δεν μπορούσε καμία περίπτωση όσο υπάρχει μέση να δούμε Μπαρτσελόνα τον Μπαπέ. Είναι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε κάπου ή αν υπάρχει ομάδα. Η Bayern δεν κάνει, είπαμε, τέτοιου είδους μεταγραφές σε καμία περίπτωση. Για Γερμανία δεν το συζητάω. Για Αγγλία, αλλά. Πού να πάει στην Αγγλία, μόνο στη United μετά υπάρχουν τα δεδομένα νομίζω πως θα μπορούσε να πάει. Γιατί, να τα πάρουμε με τη σειρά. Συντότερο να πάει πρόεδρος παίκτης. Θα τον θέλατε.
Κοίταξε, λεφτά δεν υπάρχουν. Να του δώσουμε κανένα 25% του γηπέδου και σε ακόμα αυτές τις κερκίδες όσο γεμίζουν. Πάρε όλο το πέταλο και φέρνε όποιος δεν. Τον πάνω όροφο. Νίκιασε το κάτω τι θες. Βάλε εισιτήρια στο Airbnb. <Airbnb. laughs> οπότε πάει τότε να είμαι. Ωραία. Η City είναι η City του Γκουαρδιόλα. Όσο μένει η Γκουαρδιόλα, δεν μπορεί να γίνει η City του Εμπαπέ. Άλλη... σε καμία περίπτωση. Άλλη ταυτότητα. Γιατί τα λεφτά τα έχει να τα δώσει, αλλά όχι για τον Εμπαπέ, νομίζω, όσο είναι ο Γκουαρδιόλα. Η Liverpool του Κλοπ επίσης δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει η Liverpool του Εμπαπέ. Και όσο υπάρχουν εκεί οι τριάδα αυτή, Σαλάχ, Φιρμίνο και Μανέ, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ο Κλοπ σε τέτοια λύση. Ο Κλοπ που έχει κάνει και δηλώσει ότι όλη αυτή η σπατάλη των χρημάτων στο ποδόσφαιρο δεν του αρέσει. Το αποκλείουμε και αυτό, οπότε μόνο στη United. Στη Chelsea. Α, λες στη Chelsea αν φύγει ο Αζάρ και πάει στη Real. Να ήταν σαν αντικαταστάτης. Στη United. Θα είναι. Αλλά πολύ... γιατί να πάει ο Μπαπέ στη Chelsea. Πρόσεξε, θα είναι πολύ μεγάλη η, για τη United. Η μόνη μου ένσταση για τέτοιο όνομα είναι θεωρητικά. Δεν έχω κάτι το χειροπιαστό, αλλά θα μου κάνει εντύπωση η λάμψη του ονόματος του ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή να έχει τόσο μεγάλη διαφορά από του προπονητή. Αν Μπαπέ με το Σόλσκερ εννοείς. Ναι. Ναι. Νομίζω όμως σε αυτή τη φάση έτσι όπως είναι. Δηλαδή να δώσει τόσα λεφτά για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή με έναν εντός εικών μαθητευόμενο προπονητή. Ναι, αλλά για να γίνουν αυτοί οι παίκτες σημαίες, όχι ακριβώς σημαίες, ξέρεις το. Ως το top brand χώρα, name ναι, μιας ομάδας όπως η United, η συνύπαρξή τους με έναν προπονητή που τους υπερκαλύπτει είναι δύσκολη. Οπότε... θα πρέπει όμως να υπάρχει και κάτι, δεν μπορεί να είσαι τώρα. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ μόνο τη United βλέπω ως ανοιχτό ενδεχόμενο, γιατί στην Arsenal πάλι εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πάει. Στην Chelsea δύσκολο μου φαίνεται να πάει ο Μπαπέ στην Chelsea. Ενώ η United ψάχνει κάτι τέτοιο, ειδικά φέτος το καλοκαίρι που θα κάνει πάλι ξεχαρτάρισμα, ψάχνει μια νέα αρχή, αν μείνει και ο Pogba και έχει και το brand name United για να πάει Mbappé να πει ότι μαζί μου θα πάτε ψηλά. Βέβαια, μπαίνει και το άλλο ζήτημα. Θα πάει να μείνει σε μια χρονιά εκτός Champions League. Μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά εμείς βάζουμε το μία, ώστε που θα είναι σίγουρη έχει η ψωμάκι. Επόμενη σεζόν. Έχει ναι. Ψωμάκι. Θα είναι γεμάτο το καλοκαίρι. Η Dortmund δεν ισχύεται πάντως. Χωρίς πολλά να ακούγονται, σιγά σιγά κάνει μεταγραφές. Ναι, η Dortmund κάνει κινήσεις εσωτερικές. Ναι. Για εσωτερική κατανάλωση, αλλά που είναι σημαντικές. Ναι, έχει πάρει το Σούλτς, ένα αριστερό μπακ της Χόφενχάιμ. Έχει μπροστά ποιον πήρε. Το Γκράβετς. Το Γκράβετς, μπράβο, από την Leverkusen. Πήρε τον Μπραντ από τη Leverkusen. Σιγά σιγά μαζεύει ό,τι καλό κυκλοφορεί στη Γερμανία. Μπας και... ναι. Μπορεί να ξόδεψε περισσότερα από όσα συνολικά για τρεις παίκτες από ό,τι πήρε από τον Pulisic. Όπως θέλει να το λέμε και όχι Pulisic. Ναι, έτσι. Το έχει πει ο άνθρωπος και επιμένουν αυτό. Να το λένε Pulisic. Μα δεν είναι Σέρβος. Αφού το αρέσει το παιδί να το λέμε Pulisic, τι κάνουμε. Pulisic λοιπόν. Τον έδωσε στην Chelsea. Η Chelsea η οποία είχε απαγόρευση μεταγραφών, αλλά είχε προλάβει να την κάνει την μεταγραφή. Του πούλησε από τον Ιανουάριο, οπότε είναι σαν επιστροφή δανεισμού. Παίκτη που αγώνεται ως δανεικός στην Dortmund από τον Ιανουάριο. Είναι ακόμα και αυτό ένα ζήτημα για το ποιος θα πάει και προπονητής. Ναι. Τι θα κάνω αυτό το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σταθεί το όλο θέμα της αναψηλάφισης του φακέλου της Manchester City από την UEFA. Σήμερα πάλι διάβαζα κάτι δηλώσεις του Προέδρου και του Άραβα. Έλεγε ότι δεν θα έχουμε θέμα. Αλλά τι θα μπει κι αυτός. Καταλαβαίνω το ότι μπήκε το Financial Fair Play από τη μία. Απ' την άλλη μπορεί να φαντάζει λίγο υποκριτικό όταν φτάνει να κατηγορείται για παραβίαση σε τέτοιο βαθμό του κανόνα που μία από τις ομάδες που είναι τις πλέον δραστήριες και την περιμένουν να δουν να μην είναι σε αυτό το θεσμό, να μην είναι καν στην Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη όλη αυτή η συζήτηση. Εντάξει, η UEFA έχει φτιάξει έναν κανόνα για να μην ξεφεύγουν πολύ, σαν να είναι μεταξύ κατεργαρίων ειλικρίνεια. Ναι, και όταν βλέπω ότι κάπως την περνάνε, κάποιοι την περνάνε, όχι κάνει τα στραβά μάτια, απλά σαν να
τη τη λένε οι υπόλοιποι και να λέει εντάξει, για να τη έκανε λίγο απαγόρευση μεταγραφών. Και μετά έρχονται και ομάδες που θέλουν να πουλήσουν και λένε τι απαγόρευση να κάνουμε. Γιατί θέλουμε να πουλήσουμε αυτό. Δεν την βγάλουμε την επόμενη σεζόν. Το μπάζετ από πού θα προκύψει. Ναι. Είναι κύκλο. Εντάξει, καταλαβαίνω όλο αυτό που γίνεται. Γιατί ως γνωστόν, όταν ψηλώνουν οι φράκτες, βελτιώνονται οι άλτες. Γιατί και οι ομάδες πάντα βρίσκουν έναν τρόπο. Έχει ένας μικρός κακός χαμός στη συνέντευξη τύπου του κυπέλου Αγγλίας, όπου ρωτήθηκε ο Γκουαρδιόλα εμέσως πλην σαφώς αν ο ίδιος πληρώνεται με εμβάσματα από το Κατάρ. Και εκεί λίγο θόλωσε το μάτι του. Όποιος μπήκε ψάχνει εκείνη τη συνέντευξη τύπου, θα δει τον Γκουαρδιόλα να λέει αν είναι δεν τον πήραμε το κύπελο και έρχεται και με ρωτάτε αυτό. Και στο καπάκι βέβαια παίρνει και εκείνο το ύφος του. Δηλαδή με κατηγορείτε ότι εγώ παίρνω χρήματα, αυτό μου λέτε. Ναι. Που βέβαια ο δημοσιογράφος ξέρω ότι ένιωσε, μπορεί να ένιωσε σε δύσκολη θέση, αλλά έκανε τη δουλειά του. Ρώτησε ναι. Ο άνθρωπος. Πλάσισε λάθο timing. Ναι, αλλά όταν το θέμα καίει από τις προηγούμενες μέρες. Βρήκε την ευκαιρία. Λέει, ναι, έχω μπροστά μου τον προπονητή μιας ομάδας για την οποία γράφεται και ειδικά στο μέσο που είμαι, έχω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να παίξει στο μυαλό του Ρόνου. Δεν πρέπει να κάνω το παγόνι. Ξέρω ότι είναι μια στιγμή χαράς. Αντίστοιχα, αν είχε χάσει η City, θα μπορούσε να πει κάποιος εσύ. Οι άνθρωποι να πούνε εντάξει, φάγανε κατραπακιά. Τώρα του ρωτάω πώς να το κάνουμε. Δουλειά του, ναι, εξήγησε. Θες να κάνει μια συνέντευξη τύπου αύριο ή. Να μας το πεις τότε, άμα θέλει. Ναι. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια άποψή σου. Μπορείς να πεις ένα ουδέν σχόλιο και να τελειώνει. Και να το ερμηνεύσει. Το γράφω, το παίρνω, το βάζω εισαγωγικά και γίνεται η δουλειά. Έχω κάτι από σένα. Θα μου πεις το έχω επειδή ήθελα να ξεφύγει. Ναι, το έχει επειδή ήθελα να ξεφύγει, αλλά τουλάχιστον. Ερμηνεύεται και αυτό στάση όμως είναι. Όπω τώρα βλέπω εδώ τα. Την εθνική. Που παίζει την Πέμπτη, με την ναι, Τουρκία το φιλικό. Είδα εδώ ένα προπονητικού χαρακτήρα παιχνίδι και είδα το μέρος που έπαιζε και μου θύμισε προετοιμασίες. Ναι, εκεί στην Ολλανδία είναι. Ναι, γι' αυτό επειδή έχει πάει ο ΠΑΟΚ και η προετοιμασία. Ναι. Και είδα εκείνους τους κυρίους, τους συνήθεις υπόπτους που πάντα έρχονται στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν έχουν πάει και τα δίδυμα εκεί. Δύο παιδιά δίδυμα τα οποία τα είδαμε πρώτη φορά το 7. Και είναι κάθε χρόνο. Τα είδαμε πρώτη φορά το 7 τα δίδυμα όταν ήταν 6 χρόνων και έκανε ένα 40 και ξαφνικά τα είδαμε και έχουν γίνει τα δυο μαζί στην όλο 4 μέτρα. Τι κρεβάτια έχουν σε λίγα χρόνια θα σας φέρουν και τα παιδιά τους. Τον προκρούστη έχουν. Τι είναι αυτά εδώ πέρα. Λέμε γιατί έγινε. Σας τραβάνε. Μπράβο τα παιδιά. Ντερώσιο. Μπορεί να έχουν. Από τους τελευταίους ρομαντικούς ποδοσφαίρου. Ναι, ο οποίος κάπου θυμίζει λίγο περίπτωση Ντελ Πιέρο, έτσι, που θα ήθελε να συνεχίσει και δεν τον ανέσαν το συμβόλαιο. Και τώρα πού θα πάει. Τις προάλλες σε site στο Transfermarkt νομίζω είδα τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν τα περισσότερα χρόνια στην ομάδα τους με αφορμή την φυγή του Ντερόση. Το ποιοι είναι αυτοί που πλέον έχουν πάνω από 10 χρόνια. Mm-hmm. Εξαιρετικός ο τρόπος που πανηγύρισαν παίκτες στα Αταλάντα. Με ένα ομοίωμα του τροπέου του Champions League, το οποίο το σήκωσαν λες και το σήκωναν, αλλά λογικό είναι το πανηγύρισαν. Βλέπουμε εδώ και κάποια σημειότυπα από το Inter Empoli και όπως είπαμε, την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η Inter. Χωρίς να τα καταφέρει. Ναι, να μείνει εκτός της Champions League. Το πάλεψε όσο. Όσο μπορούσε, ναι, ο Χαντάνοβιτς έχει κάνει τα πάντα. Εδώ. Ναι, πιστεύω ότι εκείνη την ώρα ο Νταμπρόσιο. Έχασε. Μέχρι να φτάσει η μπάλα να πάει στο δοκάρι, έχασε λίγο δευτερόλεπτα ζωή. Πιστεύω ότι 10 χρόνια να περάσουν και να του στείλει ένα μήνυμα στο κινητό του, να του δείξει το βίντεο, θα ανεβάσει φυγμούς. Ναι. Άνετα. Και θα αγχωθεί. Κρίθηκε. Όλη η σεζόν ουσιαστικά πέρασε από εκείνη τη στιγμή. Και δεν είναι. Μα έχει τύχει και στον Νταμπρόσιο. Δηλαδή σε έναν παίκτη ο οποίος είναι ο άνθρωπος που. Και ακόμα και αν δεν παίζει, αν μπει σε φόρουμ της Φιλάνδου Τσίντερ για ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχει παίξει το Νταμπρόσιο. Λίγε το παιχνίδι. Θα πει στο φόρουμ,
και θα δεις ότι από τους 100 ή 101 ο Νταμπρός φύγει. Θυμίζει λίγο περίπτωση Βίντρα. Ναι, ναι, στο Παναθηναϊκό. Δεν έπαιζε. Ρε φίλε, δεν έχει σημασία. Φταίει. Αν κάποιο πρέπει να φταίει, είναι αυτό. Σκέψου να πήγαινε στα δίχτυα χθε αυτό. Με αυτό σου λέω. Δηλαδή, έτυχε σε έναν παίχτη ο οποίο δεν το. Εκείνη την ώρα θα εμφανιζόταν να φτιάρει και θα έχει να σκάβει. Να μπω μέσα. Πώ θα φεύγει από το γήπεδο. Να με βάλω από πάνω. Ευτυχώ λοιπόν. Και βέβαια αυτή η φάση. Είναι κρίμα το παιδί. Κάποια στιγμή θα το δείτε. Θα το πετύχει δηλαδή στο. Ναι, ναι, και ναι. Και θα το πετύχει δηλώσει στο διαδίκτυο. Από τι κορυφαίε φάσει χρονιά στην Ιταλία που έκριναν και το ειστήριο του Champions League και τον υποβασμό τη Empoli. Γιατί αν έμπαινε εκείνο τον γκολ, η Empoli με ισοπαλία θα έμενε στην κατηγορία. Στη μεγάλη κατηγορία των φάσεων που τι κατανοούμε στο άμα θέλει μπάλα. Ναι. Μπαίνει ή άμα θέλει, δεν μπαίνει, είναι αυτή. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο το ότι. Είναι ο βηματισμό, κάνει το βηματισμό. Απ' τη μία, πάει να κάνει την γκέλα της χρονιάς, την γκέλα της καριέρας του. Απ' την άλλη, όμως, αν περάσει μπάλα, είναι τρεις της Έμπολη ολομόναχη για να τη στείλουν στα δίχτυα σε κοινή αιστεία. Οπότε του σώζει κιόλας. Η όλη ιστορία είναι ότι ο Νταμπρόσιο είναι σε μια φάση που λέει: εάν δεν την ακουμπήσω. Μπήκε. Και αν την ακουμπήσω, μπήκε. Μπορεί να την βάλω πάλι εγώ, ναι. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα, ότι γυρίζει ασυναίσθητα γιατί σου λέει ρεμός, κάτι πρέπει να κάνω. Ρέμα, ναι. Κάτι πρέπει να κάνω. Και περπατάει προς την μπάλα, πάει να την. Πήγε στον κρεμό και τελικά σώθηκε. Δεν έπεσε. Είναι. Ήταν μπρος γκρεμός πίσω ρέμα και στον κρεμό σώθηκε. Είσαι χαμένος και από τη θείου. Ναι, ναι. Και απλά πρέπει να γίνει ένα θαύμα και έγινε. Για καλή του τύχη. Και έγινε αυτό το θαύμα. Το... Δηλαδή θα τη θυμούνται τη φάση για χρόνια στην Έμπολη τώρα. Αν ήταν ανάποδα, θα τη θυμόντουσαν. Και οι δύο. Πλευρές, αλλά. Τι παιχνίδια έχει, αλλά βλέπω. Ξεκινούν σιγά σιγά, μπαίνουμε σε ρυθμούς εθνικών ομάδων. Όχι, αυτήν την εβδομάδα μην μπούμε ακόμη, γιατί φιλικά είναι. Έχουμε τους τελικούς του UEFA Nations League. Ναι, την ερχόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, ναι, σωστά. Δηλαδή έχουμε το Σάββατο το έχουμε τον τελικό του Champions League. Τετάρτη έχουμε τελικό Europa. Θα κάνουμε, λέω, ένα αφιέρωμα την Τετάρτη, αν θέλεις, να την κάνουμε την εκπομπή έτσι αφιερωματική, να θυμηθούμε τελικούς Europa League. Και ο πρώτος τελικός πλην Κυπέλλου Πρωταθλητριών, ποιος ήταν που θυμάσαι? Πριν Κυπέλλου Πρωταθλητριών, και UEFA δηλαδή, παλιότερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σου πω, ο πρώτος που θυμάμαι, και το θυμάμαι πολύ έντονα, γιατί ξέρεις, τα παλιότερα, αυτά που έχει ζήσει μικρός, θυμάσαι πάρα πολύ έντονα, ήταν το 2003, η πόρτα του Μουρίνιο απέναντι Celtic. Είναι η πρώτη εικόνα που έχω από τελικό πλην Champions League. Η πρώτη από Champions League και έχω το Real Valencia το 3-0. Ναι, ναι. Ο Χρήστος δεν γελάει γιατί το 2003 πρέπει να θυμάται και μια 30 τελικό. Ήδη, Χρήστο. Θυμάμαι την πόρτα εκείνη με Ντερλέ. Τι, Gladbach είπε. Ναι. Εμένα που μου έρχεται στο μυαλό περίπου τελικό εκείνη. Στην παράταση ήταν αυτό το πρώτο τελικό που σου λέω, έτσι. Πάλι γερμανική ομάδα με την Εσπανιόλ. Κάτι τέτοιο πρέπει να θυμάμαι. Ξέρεις γιατί μου έχει μείνει κιόλας. Δεν ξέρω, το θυμάσαι το τελικό που σου είπα. Ναι. Το Πόρτο Σέλτικ. Το θυμάμαι, ναι. Μου είχε μείνει πολύ έντονα και ως μικρός, εντάξει, δεν ξέρεις, ήμουν 9 χρονών. Καταλάβαινα μεν, αλλά ξέρεις, άλλες εικόνες έχει το ποδόσφαιρο. Μου είχε μείνει πέρα το Μουρίνιο, Ντερλέι, Ντέκο. Αυτή η τριάδα από πρόσωπα και μου είχε μείνει το πώς το γήπεδο ήταν γεμάτο από παδού του Σέλτικ. Ήταν πολύ λίγοι φίλοι τη Πόρτο και τελικά το πήραν στην παράταση. Ενώ το γήπεδο ήταν σχεδόν πράσινο. Ναι. Όντως. Θυμάμαι έναν. Με Gladbach ήταν. Ή γερμανικό τελικό εμφύλιο που ήταν 2-0 ο πρώτος και 3-0 ο δεύτερος. Κάπως έτσι. Θα παίρνω τον κουκλάρο για να βάλω σε ένα παζλ τη μνήμη. Λοιπόν, καλά την, την Τετάρτη, την ημέρα του τελικού. Για να είμαστε να δεσμευτούμε, θα κάνουμε. Ναι, θα προετοιμαστούμε. Να στείλει και ο κόσμος τα μηνύματα και στη σελίδα του Repress στο Facebook. Αύριο θα έχουμε. Τι θυμάται ο καθένας. Αύριο θα φιλοξενήσουμε, αν όλα πάνε καλά, τους πρωταγωνιστές του πρώτου από τα Tottenham Liverpool που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα. Αυτό λέω μόνο. Γιατί έχουμε και αύριο το βράδυ ένα Tottenham Liverpool. Προανήγγειλε, το είπαμε και το Σάββατο, ο Γιώργος Ματζιούκης το ανέφερε. Πες το ξανά για όσους δεν το έχουν ακούσει. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα των συνδέσμων ξένων ομάδων που γίνεται κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη, γίνει θεσμός και συγχαρητήρια στα παιδιά που το διοργανώνουν, που παίζουν, ξοδεύουν ώρες από το μεράκι τους. Ναι. Αύριο το βράδυ θα έχουμε ένα παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα 5-5 των φιλάθλων της Liverpool και των φιλάθλων της Tottenham. Έτσι. Ένα pre-game τελικού. Ναι, 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 ναι.
Ναι, τα παιδιά θέλουν να φάνε γκολ, τι να κάνουμε. Ωραία, το ξεκίνησα. Ναι, για να συζητήσουμε λίγο και όλο αυτό το κόνσεπτ που έχουν αυτά τα παιδιά και από τα παιδιά της Λίβερπουλ που είναι από τα πλέον δραστήρια με χώρο δικό τους μέχρι και τα παιδιά που έχουν ομάδες που δεν είναι πλέον εμπορικές αλλά μαζεύονται, συγκεντρώνονται και γενικότερα προσπαθούν να φτιάξουν καταστάσεις ωραίες, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής αυτά μας μένουν. Έτσι είναι. Έτσι. Για όσους παθιαζόμαστε με το ποδόσφαιρο, αυτά είναι πολύ δυνατές στιγμές. Όλο αυτό το πακέτο. Ενώ την Τετάρτη θα είμαι διαβασμένος. Θα έρθω και εγώ διαβασμένος και περιμένουμε και εσείς να είστε διαβασμένοι, να γράψετε, να μας στείλετε είτε σχόλια είτε μηνύματα. Τι θυμάστε από τελικούς το Σάββατο το περασμένο, στην εκπομπή τη βραδινή που έχω το post game εδώ, κάναμε φέρμα τελικούς Champions League. Και είχε ανταπόκριση από τον κόσμο πολύ. Βγήκε ένας φίλος από τα Εμμυράτα και μου είπε: είμαι φίλος του Σίντερ. Λέει: με συγκίνησε με ένα ηχητικό από τη Σίντερ του 10 που το πήρε. Αρέσει στον κόσμο το ρετρό. Οπότε στείλτε μας και εσείς τα μηνύματα. Τι θυμάστε από τελικούς, πρόσωπα του Europa League αρχικά και μετά Πέμπτη Παρασκευή θα δούμε και για το Champions League. Όχι, εγώ θα ξεκινήσω από τον Ιχολίπτη. Τι τελικό Champions League θυμάται, Χρήστο? Ναι, ο πρώτος που θυμάσαι το μυαλό σου που σου έρχεται έτσι να θυμάσαι. Μην μας πεις τον προβλέψιμο της πόλης, κάτι άλλο. Αυτό δεν το βάζουμε, δεν ανήκει στην κατηγορία σου. Χρονικά τους πρώτους που θυμάσαι έτσι στο μυαλό σου. Ναι. Καθαρά θυμάμαι το. Ποιον από όλους? Το 79. Με Brian Clough, Ναι, το 79. Εμένα δεν το ζούσα, διάβασα story και τα λοιπά. Εμένα πρώτη. Ναι, με τη Μάλμε. Εμένα η πρώτη μου ανάμνηση από τελικό πρωταθλητριών που τον έχω στο μυαλό μου ότι τον είδα με τον πατέρα μου στο σπίτι είναι ο τελικός με το τακουνάκι, το Πόρτο Μπάγερν. Ναι, ναι. Αυτή είναι η πρώτη μου ανάμνηση όσον αφορά τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών. Εμένα η πρώτη σου είπα είναι το Real Valencia 3-0, έτσι, αμυδρές εικόνες. Και μετά από εκεί πέρα τους θυμάμαι όλους, τους έχω δει όλους, δεν έχω χάσει ούτε λεπτό. Παρότι το 2000 ήμουν 6 χρονών, έτσι απλά στην τηλεόραση και... Αλλά από εκεί και μετά αρχίζω σιγά σιγά να θυμάμαι όλο και καλύτερα. Το 2001 ήταν εκείνος ο 5-4. Στα πέναλτι το 2001. Όχι το 2000, το UEFA, του Liverpool Alaves, το Dortmund. Αυτή η... Ναι, το 5-4. Αυτή η παράνοια. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, επειδή είμαστε και σε μετεκλογική μέρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά την διαφορά ανάμεσα στον συνδυασμό του κ. Ζέρβα και του κ. Ορφανού. Για ποσοστιαίες μονάδες, για να καταλάβετε το μέγεθος διαφοράς, είναι στο 14,84 ο κ. Ζέρβας και στο 14,56 ο κ. Ορφανός. Στο 15, πόσα εκλογικά τμήματα μένουν? 15,805 ο κ. Ζέρβας, 15,502 κύριος Ορφανός. 300 ψήφια διαφορά δηλαδή. Και πόσα εκλογικά τμήματα μένουν να καταμετρηθούν? Είμαστε στα 413 από τα 459. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Να κάνω μια ανανέωση, μήπως. Τι ώρα δίνει η τελευταία ενημέρωση? Μια ανανέωση. Άμα το πάω πίσω, δεν ξέρω αν θα. Γιατί υπάρχει και θέμα στην ανανέωση που γίνεται όσον αφορά την. Την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι το όλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει το τελικό αποτέλεσμα. 300 ψήφια εφόσον είναι η διαφορά. Χειροπιαστό. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, η τελευταία καταμέτρηση είναι 427 από τα 375. Άρα 48 τμήματα δηλαδή να καταμετρηθούν. 16,350 ο κύριος Ζέρβας και 16,147. Η διαφορά παραμένει εκεί στο όριο των 200 ψήφων, τώρα είναι 100, είναι λίγο λιγότερη. 197. Ναι, τι είναι η διαφορά. Οπότε σε 48 εκλογικά τμήματα που απομένουν μπορεί και να αυξηθεί, μπορεί και να. Ναι. Ακόμη και να ανατραπεί όλα πιθανά. Ναι, η ουσία είναι εκλογικά, αν το δει κανείς, ότι στην ενσωμάτωση των τελευταίων 80% τμήματων
αυτή η διαφορά ήταν στο μίνιμουμ 150 με 200 ψήφους και maximum 300. Δηλαδή δεν υπήρχε φορά που να μειώθηκε σε όλη αυτή την πορεία ενσωμάτωσης που καταγράφηκε. Αυτά με τελευταία πινελιά την επικαιρότητα και τις εκλογές. Σας αφήνουμε. Το ανάλυσα τον Περιπρές, ανάλυσε λίγο την κατάσταση στην αυλαία της Ιταλίας, στις επερχόμενες ανακατατάξεις στους πάγκους των ομάδων εκεί, στον απόϊχο της απώλειας του κυπέλου από για την Μπαρτσελώνα, που έφερε αυτό το κύμα το Valverde out, αλλά νομίζω θα πρέπει να καταλαγιάσει λίγο σκόνη για να πάρθουν οι αποφάσεις. Εκεί την ελάχιστη κοινωνικότητα που καταγράφηκε για τις ελληνικές ομάδες από την Παρασκευή μέχρι σήμερα που επιστρέψαμε στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ο Γιώργος Αγόρας με το πέναλτι ακολουθεί. Εμείς τα λέμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.